και τον κακό μας χειμώνα. Πιστεύω για την αρχή, όπως είπατε και εσείς, ξορκίσαμε την κατάρα των νοκάουτ. Μακάρι να συνεχιστεί η επιτυχία μας, να μην σταμάτησε εκεί πέρα. Εντάξει, σίγουρα η Ισπανία δεν το βλέπουμε σαν κακό δαίμονα και σαν εκδίκηση που ακούγεται. Εμείς το βλέπουμε ότι είναι μια ευκαιρία για μας, γιατί είμαστε σε καλή κατάσταση, βελτιωνόμαστε, έχουμε βρει το ρυθμό μας και πιστεύω ότι κρατά από εμάς για να πάρουμε αυτή την πρόκληση στους 4 που θα μας οδηγήσουν στο τελικό. Ίσως και το γεγονός ότι η Ισπανία δεν είναι και η καλύτερη ομάδα του τουρνουά είναι υπέρ της εθνικής ομάδας αυτό. Εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί ίσα-ίσα από στα νοκάουτ πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Έχουμε δει τώρα στην Ινδική στα νοκάουτ, είδαμε στην Κροατία τι έπρεπε να πει που μπορεί σε μονάδα να είναι καλύτερη ομάδα, αλλά είδαμε ότι στα νοκάουτ δεν εμφανίστηκε όπως θα έπρεπε. Ίσα που τώρα η Ισπανία παίζει με 7 αυτοπέσει, είναι πιο συμπληρωμένη. Δεν πρέπει να του υποτιμήσουμε τίποτα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντα στην επίθεση και όλοι οι παίκτε ξέρουν να παίζουν. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα όπως κάνουμε τώρα. Βαγγέλη, η Ισπανία έχει πολλές απουσίες, αλλά έχει μια κλάδα που είναι με κίνητρο και αυτό. Πώς σκεφτόμαστε να δούμε το πρόβλημα. Είναι ο στάρ της ομάδας. Ας ελπίσουμε ότι όπως λένε πάντα υπάρχει περιφορά για κάτι, να γίνει και μεθαύριο αυτό. Σίγουρα ένας παίκτης με πλούσιο ταλέντο, όλοι το ξέρουμε, από τους παίκτες που έχουν περάσει στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά, ένας παίκτης δεν μπορεί να νικήσει καμιά ομάδα από όσο ξέρω και εγώ στην τόσο μικρή γαλλία που κάνει στο μπάσκετ τώρα. Αγγελή, εσύ είσαι τη νέα γενιά των Ιρλανδών. Πιο παλιοί έχουν υποφέρει πολύ από την Ισπανία. Και φαντάζομαι ότι έχει ακούσει διάφορες ιστορίες περί πελατειακής σχέσης κλπ. Εσείς οι νεότεροι συμμερίζεστε γενικότερα αυτή την νοοτροπία που έχει περάσει στην εθνική ομάδα με την Ισπανία. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία υπάρχει πολύ στις παλιές γενιές. Δεν υπάρχει τόσο πολλά λύση στην ομάδα που έχει περάσει τώρα. Σίγουρα, αν πας σε έναν αγώνα να πεις ότι με έχουν πελάτη και ότι με καταγραφούν να χάσω, έχει χάσει το παιχνίδι από πριν. Οπότε, όπως είπα και πριν, δεν πρέπει να πούμε στα τρυπάκια εκδίκηση και τώρα είναι η ώρα μας. Αν δεν κερδίσουμε τώρα, πότε θα κερδίσουμε και τέτοια. Είναι ένα μάτς ξεχωριστό. Είναι ένα προημιτελικό που είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι ένα μάτς που όλα μπορούν να γίνουν. Έχουμε πει είναι μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο. Αν την κρατήσουμε χαμηλά στην επίθεση, γιατί όπως βλέπουμε είναι πιο πολύ επιθετική ομάδα παρά αμυντική, πιστεύω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες μόνο για να διεκδικήσουμε την νίκη. Βαγγέλη, μήπως οι Ισπανοί του προπόνηση. Δεν ξέρω αν μας φοβούνται. Πιστεύω είναι πολύ βαρύ αυτή η αντίληψη σε ένα τέτοιο επίπεδο, αλλά πιστεύω σίγουρα ότι μας σέβονται. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό σύνολο και μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε στην καλή μέρα. Ευχαριστώ πολύ.